Σε εμπειριστική ενέργεια οδηγεί η συλλογή των πρώτων στοιχείων από τους άνδρες του ανακριτικού τμήματος της Βυθιστικής Υπηρεσίας Πατρών από την πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Μπενιζέλου Ρούφου, όπου τα ξημερώματα της Παρασκευής τυλίχθηκε στις φλόγες μια μοτοσικλέτα, ενδεχόμενο που ενισχύουν και οι μαρτυρίες των κατοίκων αυτήκων μαρτύρων που, όπως δήλωσαν, πριν την εκδήλωση της φωτιάς ακούστηκε κάτι σαν να έγινε έκρηξη. Το όχημα, που ανήκει σε ηλικιωμένο συνταξιούχο, καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη δεύτερη μοτοσικλέτα που βρισκόταν σταθμευμένη στο σημείο. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών είχε ως αποτέλεσμα να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στα σταθμευμένα οχήματα στον Καράζ. Το περιστατικό συνέβη στη 1:30 τα ξημερώματα, με τους ενίκους να πετάγονται έντρομοι από την πολυκατοικία. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Diveco Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Diveco Security. Ηλεκτρονικά συστήματα. Τηλεχειρισμός από απόσταση. Συστήματα φύλαξης. Εξειδικευμένες εφαρμογές. Diveco Security. Ασφάλεια νέας εποχής.